Και αεί και στου αιώνα του αιώνα. Ο Θεό των πατέρων ημών, ο οποίο να είμαι θυμών κατά τη συνεπίκεια. Και πνεύματι. Και αεί και στου αιώνα του αιώνα να μην. Αγία Θεοτό και Παρθένο. Τον αγγέλο τον ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σοφία ορθή ακούσαν του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε Πάσχη. Και καταπεντήστε υπό των ανθρώπων, ημίς εστέλφος του κόσμου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος, και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και λόγισον την κληρονομία σου. Νίκας. Και με διάθεση να το διηγήσετε αποτελεσματικά. Αξιώνουμε να ανταποκριθεί το σχόλιο μας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά, σας ευχαριστώ όλους από καρδιά σου. Θεωρώ πως το πολιτικό τέρμα Άρης και Λίλια Μουδούρη αποτελεί ένα συλλογικό στοίχημα για τον Δήμο, τον οποίο με το διάλογο και τη συνεργασία μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μαζί για το παρόν και το μέλλον της πόλης και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Επιστρέψτε με να εκτιμήσω και ταυτόχρονα να προβλέψω πως το πολιτιστικό κέντρο θα αποτελέσει το μέλλον σε ένα έργο σημασίας όχι μόνο για τη Σάτιστα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ακόμα περισσότερο αυτή η προσπάθεια που υπάρχει. Θα πάρα πολύ σημαντική λοιπόν το πείσμα της απερχόμενης Δημάρχου, αλλά και πολύ σημαντική και η δεκτικότητα του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Άρης και Λίγη Ρομπούδρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι η ιδέα αυτή, η οποία πράγματι υποστηρίχθηκε από τον κ. Καδεξιδρότητη από άλλα μέλη του Ιδρύματος, του κ. Κοσκοβάκο, την αγκαλιάσατε από την αρχή. Αλλά ήταν μια ιδέα που ήταν δύσκολη να πραγματοποιηθεί. Αν θέλετε, ξεκινήσαμε 10 χρόνια πριν νομοθετηθεί το θεσμό της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και περάσαμε από πολλά κύματα. Να επανέλθουμε τώρα στο έργο. Ο Δήμος Σιάτιστας και Νίκοη διέθεσε πρώτα απ' όλα αυτό το ωραιότατο οικόπεδο σε πολύ κέρια θέση και κατάλληλη για να προχωρήσει για την έγκαιση του Ιδρύματος. Επίσης, όπως αναφέρεται, συνετήχε με ό,τι μέσα διέθετε και παίρνοντας δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και στην ταβάνη του έργου. Συνολικά το Ίδρυμα συμμετείχε ενεργά μέσα στην πρώτη φάση, την οποία ήταν αποκλειστικά δική του, αλλά και μετά στην δεύτερη φάση και στην ολοκλήρωση, στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση, η οποία έφερε το κύριο σε αυτό το σημείο που το λέμε. Διαθέσαμε και το αναφέρω αυτό γιατί νομίζω πρέπει να ως πρώην υπουργός οικονομικών δεν μπορώ να ξεφύγω από τα νούμερα. Διαθέσαμε 1.355.32 ευρώ για αυτό το έργο. Είμαι Άλλης Κατάρης και Λίλια Μουδούρη για τη θεμελίωση και αποπεράτωση του πολιτιστικού κέντρου Σιάτιστας, κτίριο πολλαπλό χρήσεων.